πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την υπουργοποίησή του, ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος. Να πούμε σιδεροκέφαλος, λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλο, αν και έχει περάσει καιρός που έχετε αναλάβει. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να σας ευχαριστήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Ηλιόπουλε. Βλέπω μια σειρά από δημοσιεύματα αυτή τη στιγμή, κυρίως στο διαδίκτυο. Τα πρωτοσέλιδα, είδατε, έχουν τυπωθεί από χθες το βράδυ. Μιλάμε για μια. Υπάρχουν πληροφορίες, από ό,τι καταλαβαίνω, για μια ωριακή πλειοψηφία, μάλιστα είναι 13-12, όπου απερίφθησαν οι προσφυγές που συζητούσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνταξιούχων να κηρυχθεί αντισυνταγματικός ο επαναυπολογισμός και η περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Έτσι, με λίγα λόγια, αν αυτό ισχύει, ψυχρολουσία από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τους συνταξιούχους. Έτσι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα δεν είναι στα καλή πρακτική για το δημόσιο διάλογο να συζητάμε με βάση διαρροές. Ειδικά όταν αυτές οι διαρροές σχετίζονται για δικαστικές αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά από το ρεπορτάζ σας ότι αυτό δεν είναι ένα καινούριο γεγονός. Ήδη εκκρεμεί άλλη μια απόφαση του ΣΤΕ συνολικότερα που σχετίζεται με των ελεύθερων επαγγελματιών. Μέχρι να δούμε ένα τελικό κείμενο που να ξέρουμε ακριβώς την απόφαση και το σκεπτικό, νομίζω ότι από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας δεν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι περισσότερο. Απλά το ερώτημά μου, κύριε Υπουργέ, είναι μήπως αυτό το οποίο δημοσιεύθηκε. Και αν ισχύει και το βρείτε μπροστά σας, μήπως αυτό αλλάζει το σχεδιασμό που έχει γίνει σε σχέση με την προνομοθέτηση από τη σημερινή κυβέρνηση για το τι θα ισχύει από 1η-1η-19. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής σε το επίπεδο της πληροφορίας το οποίο υπάρχει δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στον σχεδιασμό που υπάρχει. Ούτως ή άλλως το ζήτημα των μέτρων και τι θα γίνει το 19 και το 20 εξαρτάται αυτή τη στιγμή από πάρα πολλές μεταβλητές. Mm-hmm. Έχουμε μπροστά μας την τέταρτη αξιολόγηση, έχουμε μπροστά μας την ολοκλήρωση του προγράμματος. Να σας θυμίσω ότι τα μέτρα για το 19 και το 20 στηρίχτηκαν σε λάθος στατιστικά που επέμενε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για άλλη μια φορά ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να πιάσει τους στόχους και ακριβώς ήταν ένα σημείο ισορροπίας ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που λέγανε ότι οι στόχοι της ελληνικής οικονομίας θα πιαστούν. Γι' αυτό έχουμε το 1% αρνητικά μέτρα, 1% θετικά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα πολλές μεταβλητές μπροστά μας για να είμαστε σίγουροι για το τι θα γίνει. Άρα, επί της ουσίας, αυτό αν ισχύει που με αυτό ξεκινήσαμε για αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν παίζει ρόλο στο τι θα συμβεί στο μέλλον. Σε σχέση με την τέταρτη αξιολόγηση, αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζει κάτι. Ωραία. Πάμε στο θέμα λοιπόν της τέταρτης αξιολόγησης και το ζήτημα του τι. Ποια θα είναι η πραγματικότητα που θα έχουμε μπροστά μας μετά τον Αύγουστο του 2018. Η κυβέρνησή σας επιμένει για μια καθαρή έξοδο, ωστόσο η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι θα έχουμε ένα μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση και γι' αυτό επιμένει στην πιστολιτική γραμμή στήριξης. Ποια η θέση σας? Νομίζω ότι δεν επιμένει απλά η ελληνική κυβέρνηση για την καθαρή έξοδο. Είναι κάτι το οποίο έχει τονίσει επίσημα και η Κομισιόν με τον πιο επίσημο τρόπο πριν από μερικές μέρες. Η επίσκεψη του κ. Γιούνκερ στην Ελλάδα, νομίζω, έδωσε αυτή την κατεύθυνση. Όλα τα κεντρικά στελέχη των θεσμών μιλάνε για ολοκλήρωση του προγράμματος και συνέχιση της εποπτείας όπως συνέβη σε όλες τις άλλες χώρες που μπήκαν σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Η εποπτεία, γιατί πρέπει να είμαστε αυστηροί με τους ορισμούς, η εποπτεία δεν είναι πρόγραμμα, δεν έχει προαπαιτούμενα και χρηματοδότηση βάσει προαπαιτουμένων, αλλά είναι φυσιολογικό ότι όταν βγαίνεις από μια τέτοια διαδικασία να ακολουθείς μια διαδικασία εποπτείας, όπως ξαναείπα, έχει περιγραφεί και για όλες τις άλλες χώρες, είτε μιλάμε για την Πορτογαλία, είτε για την Ιρλανδία, είτε για την Κύπρο. Το ερώτημά μου, Υπουργέ, πολύ πιο απλά. Καθαρή έξοδος, αν υπάρξει καθαρή έξοδος, στα βάσανα του κόσμου, στα βάσανα του ελληνικού λαού, θα μπει τελεία? Ωραία, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο ότι προφανώς καθαρή έξοδος, το ότι δεν ξαναμπαίνει σε διαδικασία προαποετουμένων και δανεικών, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως έχουν τελειώσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Όταν έχεις βγει από μια διαδικασία κρίσης 10 χρόνων, αυτό έχει αφήσει πάρα πολύ μεγάλες πληγές. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε επίσης ότι πολλές από αυτές τις πληγές γεννήθηκαν από τα χρόνια της ανάπτυξης. Δεν είναι ότι ξαφνικά μέχρι το 2008, μέχρι το 2009, σε αυτή τη χώρα λειτουργούσαν όλα τέλεια, δεν υπήρχαν κοινωνικές ανισότητες, δεν υπήρχαν πάρα πολλές κοινωνικές αδικίες και γεννήθηκαν απλά μέσα στην κρίση. Η κρίση όξινε αυτή την κατάσταση, άρα σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Αλλά και μόνο το ότι πλέον θα έχουμε περισσότερο χώρο ελευθερίας, περισσότερο χώρο για κινήσεις, αυτό σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ τους χρόνους, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν μια σειρά από κεντρικά προβλήματα. Έχω την αίσθηση, Υπουργέ, ότι αφήνετε ως κυβέρνηση, όχι όλοι, μικρά παραθυράκια για το κατά πόσο θα ισχύσει, για παράδειγμα, η μείωση των συντάξεων, η οποία είναι ήδη μείωση του αφορολόγητου και πάει λέγοντας.
υπάρχει έτσι πραγματική ελπίδα να μην εφαρμοστούν ή είναι κάτι το οποίο εντάσσεται σε όλο αυτό το προεκλογικό του ότι θα υπάρχουν εκλογές, όπως λέτε, στο φθινόπωρο του 19. Αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσω ότι σίγουρα δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, δεν είναι ζήτημα. Υπάρχουν πάντα στην πολιτική και στη ζωή υπάρχουν και τα ζήτημα των χρόνων. Αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα για όλους είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και να κλείσει το πρόγραμμα. Γιατί με το που κλείνει το πρόγραμμα σημαίνει ακριβώς ότι αποκτάς μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας. Όπως είπα και πριν, τα μέτρα τα οποία συζητάμε για το 19 και για το 20 είναι μέτρα τα οποία στηρίχθηκαν σε έναν ανορθολογικό. Σε έναν ερθολογικό αίτημα από τη μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου ήδη τα οικονομικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Προφανώς αυτό το αίτημα έχει υποστηριχτές και μέσα στη χώρα, γιατί όταν ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης και ένα μεγάλο κομμάτι και των μέσων ενημέρωσης διαρκώς έλεγε ότι τα μέτρα δεν αρκούν, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να πιάσει τους στόχους, ότι θα έρθουν οι κόφτες, ακριβώς παρήχε νομοποίηση στις παραπάνω διεκδικήσεις που είχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με τη διαφορά ότι τώρα είμαστε στη φάση όπου λέμε ότι δεν θα γίνουν αυτά που έχουν ψηφιστεί. Αυτό το οποίο σας είπα και πριν είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να δώσει αυτή την απάντηση. Αυτό το οποίο όμως ξεκάθαρα μπορεί να πει η ελληνική κυβέρνηση είναι ότι έχει όπλα και εργαλεία και το βασικό εργαλείο είναι ακριβώς τα οικονομικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι εμείς είχαμε από την πρώτη μεριά, από την πρώτη ημέρα δίκιο και όχι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχει τα εργαλεία στα χέρια της για να διεκδικήσει με την ολοκλήρωση του προγράμματος να διεκδικήσει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Επειδή έχετε κάνει δύο φορές αναφορά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την προσωπική σας άποψη θα ήθελα να μείνει ή να φύγει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η εμπειρία από την εμπλοκή του είναι μόνο αρνητική. Mm-hmm. Και είναι μόνο αρνητική συνολικά για το τι σημαίνει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και για το τι Ευρώπη θέλουμε. Γιατί πολλές φορές δεν γίνεται η σύγκρουση στην Ευρώπη πάνω σε ένα ναι και ένα όχι. Η Ευρώπη δεν είναι ένα ουδέτερο πεδίο. Έχει συγκρούσει, έχει περιεχόμενο. Μπορείς να διεκδικείς μια κοινωνική Ευρώπη με δημοκρατία και δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα και με λιγότερες κοινωνικές ανισότητες. Και απ' την άλλη, μπορείς να διεκδικείς μια Ευρώπη η οποία τα πάντα καθορίζονται από την ελευθερία των αγορών. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα δύο ευρωπαϊκά project είναι καθαρά ανταγωνιστικά. Έτσι, από την άλλη, ο συσχετισμός στην Ευρώπη δεν είναι και ο καλύτερος αυτή τη στιγμή για αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Προφανώς δεν είναι ο καλύτερος, αλλά δεν υπάρχει, δυστυχώς ή ευτυχώς, από τους συσχετισμούς δεν μπορείς να αποδράσεις. Δεν υπάρχει κάποιο πεδίο εκτός συσχετισμών, κάποιο πεδίο το οποίο θα σε προφυλάξει από τις γενικότερες εξελίξεις στη γεωγραφική περιοχή στην οποία αντικειμενικά ανήκεις. Πάμε στην Εργάνη τώρα, γιατί είχαμε στοιχεία την εβδομάδα που κλείνει αύριο. Μέσα στην εβδομάδα δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία στα οποία καταγράφεται η υψηλότερη μηνιαία επίδοση από το 2001 για τον Απρίλιο του 2018, με το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων να είναι θετικό κατά 100.246 θέσεις εργασίας. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην τουριστική σεζόν. Νομίζω είναι αποδεκτό από όλους. Πόσο εφικτός είναι ο στόχος που έχετε βάλει για μείωση 10% του χρόνου στην ανεργία, κύριε Ηλιόπουλε? Να υπενθυμίσω ότι το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη αυτό το οποίο αποτυπώνει είναι τις ροές μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε καθαρά για προσλήψεις, αποχωρήσεις κτλ. Στον ιδιωτικό τομέα. Άρα το θετικό ισοζύγιο για τον Απρίλιο κατά 100.000 σημαίνει ότι ήταν περισσότερες 100.000 οι νέες θέσεις εργασίας, όχι απλά 100.000 οι νέες θέσεις εργασίας, από αυτές από τις αποχωρήσεις. Mm-hmm. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα κουμπώνει με το ήδη θετικό τρίμηνο και πλέον για το πρώτο τετράμινο βρισκόμαστε στις 155.000. Θέσεις εργασίας θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω το γεγονός ότι από την πρώτη μέρα εκλογής σας κυβέρνηση μέχρι σήμερα υπάρχει μια αποκλιμάκωση της ανεργίας η οποία αυτή τη στιγμή ακουμπάει τις 6 ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι η ανεργία παραμένει ένα από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και ένα από τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα. Όπως είπατε και εσείς πριν, ότι καθαρή έξοδος δεν σημαίνει ότι την επόμενη μέρα όλα έχουν διαμαγείας λυθεί. Η ανεργία είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα που πρέπει να συνεχίσουμε με πιο γρήγορα βήματα να προχωράμε, αλλά νομίζω ότι είναι ένας στόχος που υπό προϋποθέσεις μπορεί να πιαστεί. Με βάση αυτά τα στοιχεία, αν κατάλαβα καλά, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στις γυναίκες και στις νεαρές ηλικίες, στα νέα παιδιά. Μέσα από αυτά τα στοιχεία, το μήνυμα που φεύγει προς τις γυναίκες και στα παιδιά ποιο είναι? Θα βρείτε δουλειά? Νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο αποτυπώνεται είναι ξεκάθαρα ότι έχει αλλάξει σελίδα και στο κομμάτι της μείωσης της ανεργίας. Σε αυτό το πράγμα και από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας προσπαθούμε όσο καλύτερα να προχωράμε με τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, γιατί η αντιμετώπιση της ανεργίας δεν είναι απλά ζήτημα ενός Υπουργείου, είναι ζήτημα συνολικής
κυβερνητικής πολιτικής και πρώτα απ' όλα και οικονομικού κλίματος. Γιατί ένα κομμάτι είναι ο τουρισμός, ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ρεκόρ και στις εξαγωγές και στη μεταποίηση, που είναι πολύ σημαντικό για τη βάση του παραγωγικού μοντέλου το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Από τη δικιά μας τη μεριά, το επόμενο διάστημα θα ανοίξουν μια σειρά από στοχευμένα προγράμματα, τα οποία ακριβώς έχουν προτεραιοποιήσει κοινωνικές κατηγορίες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι νέοι άνθρωποι είναι μία από αυτές τις κατηγορίες, ειδικά οι νέοι επιστήμονες, όχι για κάποιο λόγο ιδεοληψίας, αλλά ακριβώς γιατί οι νέοι επιστήμονες μπορούν να αποτελέσουν ένα καταλύτη συνολικού μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και άρα πολλαπλασιαστικά να δημιουργήσουν πολύ περισσότερες θέσεις. Άρα πρέπει θέσεις. Να δοθούν τα κίνητρα να μείνουν εδώ, γιατί περισσότεροι και ακριβώς, οι νέοι σηκώνονται και φεύγουν. Ένα από τα κίνητρα θα μπορούσε να είναι και η αύξηση του κατώτατου μισθού, Υπουργέ, ο οποίος είναι ανησυχητικά χαμηλός, ειδικά για τους νέους κάτω των 25. Και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό έχουμε ακούσει πολλά και προεκλογικά. Ναι. Είναι καθαρό, έχει αποτυπωθεί ήδη και στο αναπτυξιακό σχέδιο που έχει παραδοθεί από τη μεριά της κυβέρνησης, ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ξεκινάνε οι διαδικασίες για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Να υπενθυμίσω εδώ τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να καθορίζεται από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους στα πλαίσια της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στη διαπραγμάτευση που έγινε για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όπου κερδίθηκαν πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα για τα οποία μπορούμε να πούμε και στη συνέχεια, ο κατώτατος μισθός δυστυχώς παρέμεινε στο κομμάτι της νομοθεσίας που υπήρξε μέσα στα χρόνια της κρίσης, άρα καθορίζεται με κυβερνητική απόφαση το τέλος μιας συνολικότερης διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, αμέσως όμως μετά τον Αύγουστο ξεκινάνε τις διαδικασίες έτσι ώστε να αποτυπωθεί πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι το παράδειγμα της Πορτογαλίας, που μετά την έξοδο από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής έχει προχωρήσει σε 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος, αιτήσεις αύξησης του κατώτατου μισθού της τάξης του 5%, είναι ένας καλός δείκτης για το πού θα μπορούσε να κινηθεί και η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Διαβάζω κάποια άλλα στοιχεία, όπου ένας στους 2 ελεύθερους επαγγελματίες χρωστάει ή το σύνολο ή μέρος των εισφορών του 2017. Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Μιλάμε για μια μεγάλη κατηγορία, μιλάμε για έναν αριθμό που είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Οι τελευταίες εξελίξεις, και όταν μιλάω για εξελίξεις, μιλάω και για αποτύπωση στοιχείων στο ασφαλιστικό, νομίζω ότι αποτυπώνουν και εκεί το πώς σταδιακά διορθώνονται προβλήματα του παρελθόντος, το πώς σταδιακά κλείνουν πληγές και μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο σύστημα. Να υπενθυμίσω ότι όταν παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση, παρέλαβε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο μετά από 11 περικοπές είχε ακόμα 1,5 δις έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή η κοινωνική ασφάλιση είναι πλεονασματική και είναι πλεονασματική ο ΕΦΚΑ όχι γιατί αυξήθηκαν οι εισφορές ή υπήρξε ένα μεγάλο κυνήγι προς τους εργαζόμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά πρώτα απ' όλα γιατί έχει αυξηθεί η απασχόληση, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά... Πάνω από 255.000, κύριε Υπουργέ, είναι αυτοί που θα πληρώσουν επιπλέον από ό,τι πλήρωναν. Την ίδια στιγμή όμως το 83%, και αυτό έχει αποτυπωθεί ξεκάθαρα, το 83% έχει ελαφρυνθεί συνολικά με το καινούριο σύστημα και βρίσκεται, ενώ το 16 που ήταν το παλιό σύστημα εισφορών, δηλαδή το τεκμαρτό σύστημα, σχεδόν 25 με 26% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνουν μέχρι 200 ευρώ ασφαλιστική εισφορά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το 80% να πληρώνει μέχρι 200 ευρώ ασφαλιστική εισφορά. Δεν υπερασπιζόμαστε ότι δεν ισχυριζόμαστε ότι στην κοινωνική ασφάλιση τα πάντα έχουν λυθεί και όλα βαίνουν καλώς. Και σίγουρα όσο αποκλιμακώνεται η ανεργία, γιατί αυτό πήγε να πω πριν, ο βασικός μεταβλητής που ορίζει ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι το πού βρίσκεται η ανεργία. Όσο περισσότερο αποκλιμακώνεται η ανεργία, αυτό σου δίνει δυνατότητες και για διορθωτικές κινήσεις και για να μπορέσεις να βάλεις τις καλύτερες βάσεις στο σύστημα. Και είναι σίγουρο ότι όσο προχωράει αυτή η διαδικασία για την οποία συζητήσαμε και πριν, θα μπορέσουν αυτές οι διορθωτικές κινήσεις να γίνουν και ήδη έχουν γίνει πολλές από αυτές. Ήδη αναφερθήκατε σε μία που είναι και σε ένα σημερινό πρωτοσέλιδο για τις χρόνιες παθήσεις, που δείχνει το πώς μπορούμε ακριβώς να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που αφορά και πάρα πολύ κόσμο. Έχει ήδη νομοθετηθεί η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πώς θεωρείτε ότι θα εφαρμοστεί αυτό, ακόμη και αν εσείς το έχετε νομοθετήσει, την ώρα που ο περισσότερος κόσμος φοβάται μην χάσει τη δουλειά του, δεν θα μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει ή να διαπραγματευτεί ή να συνδικαλιστεί?
Νομίζω ότι ήταν μία από τις πιο σημαντικές μάχες που έδωσε αυτή η κυβέρνηση για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ήταν πάρα πολύ κρίσιμο επίσης ότι την περίοδο που δόθηκε αυτή η μάχη πήρε και ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, μια σειρά από ευρωπαϊκά συνδικάτα, μια σειρά από ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι, στηρίξανε τον αγώνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Αριστερά, στηρίξαν τον αγώνα της ελληνικής κυβέρνησης. Οι δύο αρχές, οι οποίες, όπως είπατε, είναι ήδη ψηφισμένος νόμος και θα επανέλθουν με την ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή τον Αύγουστο, είναι η αρχή της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Τι σημαίνουν σε απλά ελληνικά αυτές οι δύο αρχές? Ότι όταν υπογράφεται μια κλαδική σύμβαση, αυτή θα μπορεί να επεκταθεί και να γίνει υποχρεωτική για όλο τον κλάδο. Άρα, με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται και φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού και μεταξύ των επιχειρήσεων, πέρα από όλα τα άλλα. Και μάλιστα τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι οι οικονομίες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, που έχουν ένα ισχυρό σύστημα κλαδικής διαπραγμάτευσης, έχουν και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα μεταξύ άλλων. Η δεύτερη αρχή είναι η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Δηλαδή, ότι δεν επιτρέπεται, όταν έχει και μία σύμβαση σε επίπεδο επιχείρησης, η σύμβαση στο επίπεδο της επιχείρησης, που όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πολύ πιο δύσκολη η διαπραγμάτευση ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον εργοδότη, δεν επιτρέπεται η επιχειρησιακή σύμβαση να σπάει προς το χειρότερο τους όρους της κλαδικής σύμβασης. Υπάρχουν ήδη παραδείγματα κλαδικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Ο τουρισμός, που είναι ένας από τους σημαντικούς κλάδους, οι ξενοδόχοι έχουν υπογράψει μια τέτοια κλαδική σύμβαση. Και άρα το γεγονός ότι αυτή η σύμβαση θα μπορεί να επεκταθεί και να καταστεί υποχρεωτική για όλο τον κλάδο, δείχνει ακριβώς ότι την επόμενη μέρα μπορούν να ανέβουν και οι μισθοί και τα εργασιακά δικαιώματα. Σε αυτόν τον κλάδο, τον τουριστικό κλάδο, εδώ δεν έχουμε άνθηση, σε εισαγωγικά το βάζω, τη μαύρη εργασία. Κόσμο σε κοντέινερ να ζει πίσω από το. Έτσι, και μάλιστα ξέρετε και πώς γίνονται τα κόλπα. Μόλις κατεβαίνει έλεγχος, οπ, πέφτει το σύρμα και μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε μετά, να το βρείτε. Είναι αλήθεια και το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με το που ξεκινάει ένας έλεγχος σε μια τουριστική περιοχή, και όχι μόνο σε μια τουριστική περιοχή, υπάρχει και η διαδικασία της ειδοποίησης που είπατε κτλ. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούν να ξεφεύγουν πάντα από τον έλεγχο. Και όπως έχει δείξει από την πρώτη στιγμή αυτή η κυβέρνηση, η επιθεώρηση εργασίας ήταν ένα από τα κεντρικά εργαλεία για το πώς μπορεί να επαναφέρει και να προασπίσει έστω και τα σημερινά εργατικά δικαιώματα, τα οποία αυτά που έχουν διασωθεί είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι ένα κομμάτι να υπάρχει κάτι νομικά κατοχυρωμένο, ένα δεύτερο κομμάτι να εφαρμόζεται. Η δουλειά της επιθεώρησης εργασίας έχει δείξει ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, όπως λέμε, και ο κλάδος στον οποίο αναφερθήκατε, ένας από αυτούς, από το 20% στο περίπου 12%. Προφανώς υπάρχει ακόμα να γίνει δουλειά. Το δεύτερο κομμάτι που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε περισσότερο είναι η λεγόμενη υποδηλωμένη εργασία, δηλαδή εργαζόμενοι οι οποίοι είναι δηλωμένοι λιγότερες ώρες από αυτές ή και λιγότερες μέρες από αυτές για τις οποίες στην πραγματικότητα εργάζονται. Το ευχάριστο εδώ είναι ότι με τα καινούργια πληροφοριακά εργαλεία που έχει η επιθεώρηση εργασίας στα χέρια της και με τη διαλειτουργικότητα που υπάρχει ανάμεσα στο risk analysis, στο εργάνι κτλ., μπορούμε ακριβώς να κάνουμε στοχευμένους ελέγχους και να κάνουμε και στοχευμένους ελέγχους σε χώρους που το προηγούμενο διάστημα είχαν ασυλία. Να σας υπενθυμίσω, γιατί εύκολα λέμε για τον τουρισμό, αλλά πολύ δύσκολα κάποιος θα φανταζόταν ότι τέτοια φαινόμενα έχουμε στο τραπεζικό σύστημα. Και όμως το κομμάτι της υποδηλωμένης εργασίας, οι τράπεζες επάξια διεκδικούν το πρωτάθλημα. Όχι, και σε πολύ κεντρικές υπηρεσίες τραπεζών έχουμε υποδηλωμένη εργασία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει παράδειγμα τράπεζας που βρέθηκε με περισσότερους από 200 εργαζόμενους να δουλεύουν εκτός ωραρίου, και γι' αυτό μπήκε, το οποίο έχει πληρωθεί κιόλας, ένα πρόστιμο. Από τις μεγάλες, τις ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και πλήρωσε και ένα πρόστιμο 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία όλα αυτά είναι λεφτά που πηγαίνουν ακριβώς στην κοινωνική ασφάλιση και στον ΕΦΚΑ, γιατί στο τέλος μέρας, μεταξύ άλλων, μιλάμε και για πόρους κλεμμένους από την κοινωνική ασφάλιση και από τους εργαζόμενους. Με συγχωρείτε, θα το βάλω το ερώτημα, γιατί τηλεθεατής είμαι και δεν το γνωρίζω. Ποια τράπεζα είναι, αν θέλετε, λέτε. Το έχουμε πει ανοιχτά, είναι η Τράπεζα Πειραιώς, αλλά δεν είναι η μόνη η οποία έχει πληρώσει τόσο μεγάλα πρόστιμα. Και οι άλλες τρεις συστημικές τράπεζες δυστυχώς διαρκώς βρίσκονται με τέτοιες παραβάσεις. Υπουργέ, επειδή έχετε διατελέσει και διοικητής του ΣΕΠΕ, ξέρουμε για το 15-5-12 που μπορεί κάποιος να πάρει και να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία, αν είναι αόρατος εργαζόμενος, υποδηλωμένος ή τέλος πάντων έχει θέματα με τον εργοδότη του. Πόσος κόσμος τελικά καλεί και μπαίνει στη διαδικασία? Εγώ νομίζω ότι υπάρχει πάντα ο φόβος του ότι θα χάσω τη δουλειά μου και θα με βρούνε αν κάνω καταγγελία. Να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι όλες οι καταγγελίες οι οποίες ήταν στην επιθεώρηση εργασίας
με όρους επιχειρησιακούς έχουν αυτό που λέμε προτεραιότητα απέναντι στους ελέγχους. Γιατί πάντα ο έλεγχος που βασίζεται στην καταγγελία είναι πιο αποτελεσματικός. Από τους περισσότερους από 50.000 ελέγχους που γίνονται κάθε χρόνο από την επιθεώρηση εργασίας τα τελευταία χρόνια, κάτι περισσότερο από κοντά στο 20% είναι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται με βάση καταγγελίες. Άρα νομίζω ότι είναι ένα καλό ποσοστό που δείχνει ακριβώς ότι αυτές οι καταγγελίες προχωράνε. Επίσης, είδαμε το τελευταίο διάστημα ότι όσο περισσότερο δημοσιότητα έπαιρναν υποθέσεις της επιθεώρησης εργασίας που φαινόταν ότι ακριβώς έχουν μπει πρόστιμα και η επιθεώρηση εργασίας δεν αφήνει τέτοια ώρα τα σημεία, τόσο περισσότερο ενθάρρυνση έπαιρναν οι εργαζόμενοι για να καταγγείλουν. Νομίζω ότι εδώ θα μας βοηθήσει και η αλλαγή που πάμε να κάνουμε στο πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία. Όπως γνωρίζετε, σήμερα το πρόστιμο είναι 10.500, το οποίο απλά έχει ευθύνη να πληρώσει ο εργοδότης. Αν έχεις έναν εργαζόμενο αδήλωτο. Ακριβώς, αν έχεις έναν πλήρως αδήλωτο, δηλαδή αυτό που λέμε μαύρη εργασία. Από αυτά τα λεφτά, πηγαίναν απλά προς τον ΕΦΚΑ, ο εργαζόμενος δεν κέρδιζε κάτι, να το πω έτσι απλά. Αυτό το οποίο αλλάζουμε τώρα στο πρόστιμο είναι ότι πρώτον δημιουργείται ένα τεκμήριο που σημαίνει ότι με το που βρεθεί ένας αδήλωτος πρέπει να πάρει 3 μήνες ένσημα, δηλαδή αυτομάτως ο εργοδότης χρωστάει 3 μήνες ένσημα στον εργαζόμενο και δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης στο πρόστιμο στο βαθμό που ο εργοδότης προχωρεί σε πρόσληψη. Αν ο εργοδότης προχωρεί σε πρόσληψη για πολύ χρόνο, δηλαδή για ένα χρόνο, είναι μεγαλύτερη έκπτωση. Αν προχωρήσει σε πρόσληψη για 6 μήνες, είναι μικρότερη έκπτωση. Έχει αποδώσει αυτό? Αυτό θα ψηφιστεί, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Νομίζω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα είναι σε ένα νομοσχέδιο που θα καταθέσει το Υπουργείο Εργασίας. Το έχει ήδη προαναγγείλει και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Έφη Αξιόγλου. Αν όχι μέσα σε αυτό το μήνα, μέσα στον επόμενο θα έρθει στη Βουλή, θα ακολουθήσει τη διαδικασία. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου. Έχετε φέρει και στις δύο θέσεις, γιατί αυτό έκανα τώρα που σας άκουγα. Απ' τη μία έγινα ο εργαζόμενος, δεν είμαι δηλωμένος και έλεγα θα πάω να δηλώσω τώρα, να μην πάω να δηλώσω. Θα με διώξουν ή δεν θα με διώξουν. Και απ' την άλλη γινόμουν ο εργοδότης και έλεγα να φοβηθώ τώρα ότι θα το φάω το πρόστιμο ή θα είναι μικρότερο. Τι πρέπει να κάνει? Κοιτάξτε, εμείς με αυτή την αλλαγή προσπαθούμε να δώσουμε και στις δύο κατευθύνσεις την εξής διέξοδο. Πρώτα απ' όλα στον εργαζόμενο ένα κίνητρο για να καταγγείλει, αλλά την ίδια στιγμή και ένα κομμάτι δικαιοσύνης προς τον εργαζόμενο. Στην επιχείρηση την ίδια στιγμή ένα κίνητρο συμμόρφωσης. Αυτή η έκπτωση όμως, γιατί δεν πρόλαβα να το πω αυτό, θα αφορά μόνο την πρώτη περίπτωση στην οποία κάποιος θα βρεθεί με αδήλωτο εργαζόμενο. Όταν υπάρχει υποτροπή, δηλαδή όταν η ίδια επιχείρηση ξαναβρεθεί με αδήλωτο εργαζόμενο, όχι απλά δεν θα υπάρχει το δικαίωμα της έκπτωσης, αλλά το πρόστιμο θα διπλασιάζεται. Γιατί σήμερα έχεις επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν πιαστεί 4 και 5 φορές με αδήλωτη εργασία και πάντα το πρόστιμο να είναι το ίδιο. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θέλουμε πρώτον με αυτή την αλλαγή να υπάρξει δικαιοσύνη προς τον εργαζόμενο, δεύτερον να υπάρξει κίνητρο συμμόρφωσης από την επιχείρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας μια επιχείρηση η οποία διαρκώς χρησιμοποιεί αδήλωτη εργασία είναι μια επιχείρηση η οποία δεν σέβεται τους εργαζόμενους, δεν σέβεται την κοινωνία, δεν σέβεται και τον κλάδο στον οποίο ανήκει και άρα αυτή η επιχείρηση πρέπει να έχει πολύ πιο βαριές συνέπειες οι οποίες θα φτάνουν μέχρι και το κλείσιμο της επιχείρησης. Mm-hmm. Υπουργέ, μπορεί να λέτε ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά καλώς κακώς όλα τα κόμματα είναι σε επιφυλακή με τον ένα τρόπο ή τον άλλον και φαίνεται και από τις παρουσίες των αρχηγών τους. Είτε πρόκειται για τον Πρωθυπουργό, είτε για τον κύριο Μητσοτάκη, είτε για την κυρία Γεννηματά. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να σας κατηγορεί πολύ συχνά ότι χτίζεται ένα κομματικό κράτος, ότι θέλετε να κάνετε ένα τιτανοτεράστιο δημόσιο, ότι ακολουθείτε μία επιδοματική πολιτική η οποία δεν είναι λύση σε μία χώρα που βιώνει 8 χρόνια κρίσης. Από την άλλη, βάζετε συλλογικές συμβάσεις, αύξηση κατώτατου μισθού ως προτάγματα και μία έτσι ρύθμιση. Μήπως η ελαστικότητα θα ήταν λύση, μήπως οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα ήταν λύση σε μία οικονομία η οποία έχει προβλήματα για να πάρει μπρος η ανάπτυξη? Επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι είναι τουλάχιστον εξοργιστικό ο κύριος Μητσοτάκης να μιλάει για κομματικό κράτος. Και είναι τουλάχιστον εξοργιστικό γιατί έχει περάσει από υπουργός που είχε την ευθύνη της δημόσιας διοίκησης. Και όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι είχε κάνει και με τις επιλογές τελεχών μέσα στη δημόσια διοίκηση και μια σειρά από παραδείγματα που δεν θα γινόμαι να αναφερθώ. Επίσης, είναι εξοργιστικό να μιλάνε για μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση όταν πλέον έχουμε φτάσει το 2018 για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική μεταβίβαση εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες ή η ψηφιακή υπογραφή. Πράγματα τα οποία μια ευρωπαϊκή χώρα θα έπρεπε να τα έχει λυγμένα πολύ πριν τη σημερινή μέρα και να μην υπάρχει ανάγκη της κρίσης για αυτά τα πράγματα. Ή μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία ως κεντρική μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση είχε τις απολύσεις στους εκπαιδευτικούς στην τεχνική εκπαίδευση για να υποβαθμίσει την τεχνική εκπαίδευση και να δώσει τεχνική εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα ή τις απολύσεις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρα σε κάθε περίπτωση δεν μιλάμε για κομματικό κράτος. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει κανόνες, έχει δικαιοσύνη και προσπαθεί να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες. Το στοιχείο που χρησιμοποιούν από την αντιπολίτευση είναι η μετακλητή όμως. Η μετακλητή είναι πολύ λιγότερη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη φορά. Και την ίδια στιγμή είναι πολύ λιγότερες και όλες οι διαδικασίες που όλα τα υπουργεία το προηγούμενο διάστημα λειτουργούσαν ακριβώς. Η μετακλητή ήταν το πολιτικό γραφείο των υπουργών. Οι υπηρεσίες δεν λειτουργούσαν και όλα τα ουσιαστικά διοικητικά ζητήματα λυνόντουσαν με outsourcing. Τα στοιχεία που δίνουν στη δημοσιότητα είναι λίγο διαφορετικά, κύριε Υπουργέ. Έχει απαντήσει αρμοδίως από την πρώτη στιγμή και ο κύριος Βερναρδάκης όταν είχε αυτό στην ευθύνη και η κυρία Γεροβασίλη. Οπότε νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση αυτά τα στοιχεία ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Τώρα σχετικά με αυτό που ρωτήσατε, κυρία Γιάμαλη, για τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Το βασικό επιχείρημα και των θεσμών και της αντιπολίτευσης υπέρ των επιχειρησιακών συμβάσεων ήταν ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στο σύστημα. Αυτό το οποίο ζήσαμε την περίοδο από το 10 στο 18 δεν ήταν περισσότερες επιχειρησιακές συμβάσεις σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα. Ζήσαμε μια συνολική κατάρρευση του συστήματος συλλογικής διαπραγμάτευσης. Άρα η επιχειρησιακή σύμβαση μπορεί να βοηθήσει, στο βαθμό όμως που υπάρχει και το επίπεδο ουσιαστικής και δομημένης κλαδικής διαπραγμάτευσης. Ειδικά για μια οικονομία με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, όπου το 90% των επιχειρήσεων έχει μέχρι 20 εργαζόμενους, να θεωρούμε ότι ο πυρήνας μπορεί να είναι η διαπραγμάτευση στο επίπεδο της επιχείρησης και όχι στο επίπεδο του κλάδου, δεν μπορεί να σταθεί ούτε στα πραγματικά γεγονότα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, και έτσι να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, ακούστηκε τουλάχιστον 4-5 φορές, μπορεί και παραπάνω, η λέξη εκλογές. Την προσωπική σας άποψη θέλω, πότε πρέπει να γίνουν? Οι εκλογές πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και για πολιτικούς λόγους και για κοινωνικούς λόγους και για οικονομικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα λόγο να σκεφτούμε οτιδήποτε άλλο. Ολοκληρώνεται μια δύσκολη διαδικασία και θα έχουμε όλο το χρόνο το επόμενο διάστημα να μπορέσουμε, όπως είπαμε και πριν, μια σειρά από πληγές που έχουν ανοίξει μέσα στην κρίση να επουλωθούν. Mm-hmm. Κύριε Υπουργέ, κύριε Λιόπουλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση, δημόσια συζήτηση mm-hmm. που είχαμε με τον Υπουργό. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε αλλιώς.